Από τις αρχές Νοεμβρίου έχει ξεκινήσει η απογραφική διαδικασία της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την διασφάλιση του ωραρίου εργασίας και των υπεροριών κάθε εργαζόμενο. Με αφορμή την αλλαγή αυτή, η οποία θα φέρει και αλλαγές στον χώρο των λογιστών, πραγματοποιήθηκε ένα σεμινάριο στην Καλαμάτα από την Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Μεσσηνίας. Στην ημερίδα που κάνουμε για να ενημερώσουμε τους συναδέλφους λογιστές και τον επιχειρηματικό κόσμο για το νέο ψηφιακό ωράριο που έχουμε υποχρέωση να απογραφούμε έως σήμερα, δεν έχει πάρει παράταση έως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και από τον Φεβρουάριο μετά θα αρχίσει να ισχύει η ψηφιακή κάρτα. Είναι μια μεγάλη αλλαγή που έρχεται στον επιχειρηματικό κόσμο, μας κάνει πιο δύσκολη τη ζωή. Περιμένουμε να δούμε πώς αυτό θα λειτουργήσει. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια σημαντική αλλαγή που επέρχεται σε ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα. Προστίθεται γραφειοκρατία, δεν θα έλεγα ότι αφαιρείται γραφειοκρατία. Κάνουμε κάποια βήματα προς τα μπροστά, ελπίζουμε περισσότερα από ό,τι κάνουμε προς τα πίσω. Αυτό που θα ήθελα να σχολιάσω είναι ότι το Υπουργείο φαίνεται ότι χρειάζεται και είναι διατεθειμένο και να δώσει χρόνο στις επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν στις αλλαγές που γίνονται. Το εν λόγω σεμινάριο απευθυνόταν σε λογιστές, οικονομολόγους, φοροτεχνικούς, υπαλλήλους λογιστών γραφείων, νέους λογιστές, στελέχη λογιστηρίων και επιχειρηματίες, οι οποίοι το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουν νέα εργαλεία για την καταγραφή ωραρίων των εργαζομένων με τα δεδομένα και για αυτούς να αλλάζουν. Έχουμε εμπορική διαχείριση και τώρα βάζουμε και το Union Εργάνη, το Union Easy Εργάνη 2 για την οργάνωση του χρόνου εργασίας. Είναι μια εφαρμογή όπου βγαίνει σε δύο εκδόσεις. Η πρώτη έκδοση είναι η μίνι, όπου θα μπορείτε να σκανάρετε κατά την είσοδο-έξοδο στην επιχείρηση, αλλά και ο εργοδότης να μπορεί να οργανώσει το χρόνο, δηλαδή να δηλώσει τα ωράρια, ώστε να κάνει πιο εύκολη τη δουλειά του λογιστή, όπου με ένα κλικ θα μπορεί να τραβήξει την οργάνωση του χρόνου μέσα από την ιστοδοσία της Union και να την αποστείλει στην Εργάνη. Το δύσκολο είναι στο ότι θα πρέπει να συνηθίσουν μια καινούργια διαδικασία, όχι διαφορετική φιλοσοφία κατά ανάγκη, γιατί δήλωση του ωραρίου γινότανε, δήλωση θα συνεχίσει να γίνεται. Αυτό που προστίθεται είναι, και είναι δύσκολο διαχειριστικά η αλήθεια είναι, είναι η δήλωση των αδειών που λαμβάνονται μέχρι τη 10η μέρα του επόμενου μήνα από το μήνα χορήγησης. Και βέβαια όλα θα είναι πιο δύσκολα, γιατί θα πρέπει να εκπαιδευτούμε όλοι οι εργοδότες, εργαζόμενοι, συνεργάτες εταιριών. Θα πρέπει να εκπαιδευτούμε όταν επεκταθεί η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε όλες ή, εν πάση περιπτώσει, σε περισσότερες επιχειρήσεις. Γιατί επί του παρόντος, ως γνωστόν, είναι σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ άνω των 250 εργαζομένων. Να χρησιμοποιούμε σωστά την κάρτα εργασίας. Περισσότερο από την να τη χρησιμοποιούμε, να τη χρησιμοποιούμε σωστά, γιατί θα αποδειχθεί εξαιρετικά σημαντικό και για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων.